επειδή ό,τι λέω εγώ συνοδεύεται από χαρτιά και όχι από μικροπολιτική προσέγγιση, όταν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014, υπήρχε ένα πνευματικό κέντρο, το οποίο είχε, ήταν κάποτε έτοιμο το 2009 για παραλαβή, αλλά το 2014 ήταν ένα βανδαλισμένο δημόσιο κτίριο που έγινε καταγραφή ζημιών, η οποία ήταν σε εξαψήφιο νούμερο, γιατί αν θυμόσαστε μπαίναν διάφοροι μέσα, και σύρυγες υπήρχαν, είχαν καταστραφεί οι καταστάσεις από τις ηλεκτρολογικές, από το παράθυρα, από το καταλυνού που είχαν γίνει στα μάρμαρα. Υπήρχε ένα πνευματικό κέντρο που δεν υπήρχε σύμβαση για τον εξωτερικό χώρο, δεν είχε γίνει σύμβαση, γι' αυτό και ήταν με λαμαρίνες κλειστό. Υπήρχε ένα πνευματικό κέντρο που ήταν δέσμιο κάτω από τον έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Όλα αυτά δεν ήταν να πάμε να αφαιρέσουμε τις λαμαρίνες και να το παραδώσουμε στο κοινό, γυαλισμένο. Λοιπόν, επομένως, για να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο, σημείο που παραλάβαμε, να το δώσουμε σε χρήση, σημαίνει ότι χωρίς να μηδενίζουμε, και δεν μιλάω για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κ. Βαφούντη, κάποια στιγμή πρέπει να υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η υπέτεια που αυτό το δημόσιο κτίριο έμεινε σιδερόφραχτο για 4 χρόνια. Θα μπορούσε, ό,τι πόνοιες και να είχε, να το έχει ανάγξει και να το έχει ανοίξει και να το έχει παραδώσει στον κόσμο και να έκανε τις υπόλοιπες διαδικασίες. Ανταυτού το κράτησε ερμητικά κλειστό, βανδαλίστηκε και έπρεπε η Δημοτική Αρχή να λύσει αυτά τα ζητήματα. Επομένως, εγώ δεν μηδενίζω τους προηγούμενους, εγώ αναφέρομαι στην αλήθεια, αλλά και εσείς μην μηδενίζετε τις προσπάθειες μιας Δημοτικής Αρχής να λύσει ένα θέμα το οποίο ψυχοπλάκωνε την καρδιά της πόλης. Δεν θέλω να πάρω τη δόξα κανενός, αλλά να λέμε και την αλήθεια, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και στην ενέργεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και το τι έγινε με αυτό το κτίριο.